Καλή σας ημέρα, κυρία Βαλαβάνη. Καλημέρα, κυρία Βαλαβάνη. Καλημέρα σας, κυρία Κασιμάτη. Καλημέρα, κύριε Παγώνη. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Εδώ, προβληματιζόμαστε, αγωνιούμε, κουβεντιάζουμε, συζητάμε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πόσα παιδάκια έχετε, δύο. Που πάνε σχολείο, δύο? Τι τάξη? Δύο. Έκτη δημοτικού και πρώτη γυμνασίου, εκ των πραγμάτων ένα από τα δύο θα πάρει και αναμένουμε για το επόμενο. Ωραία. Τι λέτε εσείς, τι πρέπει να γίνει? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, η αγωνία των γονιών και ο προβληματισμός, τα ερωτηματικά που έχουν γενικότερα και τα βάζετε κι εσείς, πατάνε σε αντικειμενικές δυσκολίες που όλα τα προηγούμενα χρόνια τις είχαμε. Απλά τώρα εν ώψη πανδημίας χτυπάνε κόκκινο. Και τι θέλουμε να πούμε σε αυτό? Εμείς δεν είμαστε επιστήμονες, σεβόμαστε την επιστημονική κοινότητα. Όμως περιμέναμε και από το Υπουργείο, έτσι όπως, όπως κλείσαν τα σχολεία και είχαμε κάνει συνάντηση μαζί τους και τους είχαμε βάλει προβληματισμούς, αγωνίες, το πώς θα κλείσουν τα σχολεία και πώς ισότιμα τα παιδιά στην τηλεκπαίδευση θα μπουν, και ακόμα είναι άλλα τα ζητήματα. Έτσι λοιπόν βάζουμε τώρα ζητήματα στο πώς θα ανοίγουν τα σχολεία. Και τι εννοώ με αυτό? Όλο το προηγούμενο διάστημα, εμείς που εκπροσωπούμε συλλόγους γονών και κηδεμόνων σε όλη την Ελλάδα, αλλά πολύ περισσότερο και στην Αττική, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της καθαριότητας στα σχολεία. Αυτό το ξέρουμε, είναι γνωστό. Εν ώψη πανδημίας όμως, περιμέναμε να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα για να λειτουργήσουν τα σχολεία. Και αυτά δεν τα ακούσαμε από την Υπουργό. Δηλαδή, όταν λέμε απαραίτητα μέτρα, εννοούμε μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο έτσι ώστε τα σχολεία μας να καθορίζονται καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό και θα ηρεμήσει τους γονείς που η αγωνία τους είναι αυτή, πρώτα και κύρια στην καθαριότητα. Το δεύτερο και βασικό έχει να κάνει με το χωροταξιακό. Ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, σαν δημοσιογράφοι, ότι τα σχολεία μας νοσούν αυτή τη στιγμή. Έχουμε σχολεία στην Αττική που είναι κουτιά. Έχουμε με 3.000 μαθητές στα σχολικά συγκροτήματα της Γκράβας, που έχουν από 15 μέχρι 20-30 τετραγωνικά μέτρα τάξεις, εργαστήρια, τάξεις γραφεία καθηγητών, τάξεις βιβλιοθήκες. Έχουμε κραυγαλαίες καταστάσεις με γυμνάσια που έχουν 300 μαθητές στην Αρτέμιδα, για παράδειγμα το δεύτερο γυμνάσιο της Αρτέμιδας που είναι σε 14 κοντέινερ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το χωροταξιακό έπρεπε με ένα σχέδιο να έχει λυθεί. Είχαμε όλο το χρονικό διάστημα 2 μήνες, έτσι ώστε να λυθεί από το Υπουργείο το ζήτημα του χωροταξιακού, πώς θα μπαίνουν τα παιδιά μας. Αυτή τη στιγμή, αυτό που μας έρχεται είναι σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο που, αν μη τι άλλο, βάζει και 25 μαθητές μες στην τάξη. Όλα αυτά διαμορφώνουν μια σύγχυση, προβληματισμό και μια αγωνία στους γονιούς που το καταλαβαίνετε όλοι ότι πατάνε σε... Τώρα, για όλους αυτούς τους λόγους που, στους οποίους αναφερθήκατε, κυρία Βαλαβάνη, εσείς ως γονείς, η σύλλογη, η ομοσπονδία, στο διατάφτα, θα στείλετε τα παιδιά σας στο σχολείο ή δεν θα τα στείλετε? Προσωπικά εσείς, λοιπόν, ήθελα και εγώ να την κάνω αυτή. Καλά, καλά ρωτάει η Νίνα. Εσείς, αν ανοίξει το σχολείο, θα το στείλετε το παιδί που είναι έκτη δημοτικού? Είναι λίγο, κοιτάξτε να δείτε, είναι λίγο άδικο να μπαίνει στην ατομική προσωπική ευθύνη του κάθε γονιού αν θα πάει το παιδί του ή όχι. Εντάξει, γιατί, είναι άδικο, αλλά δεν αποκλείεται να συμβεί αυτό. Θα σας απαντήσω, δεν το αποφεύγω. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι κανένας γονιός προβληματίζεται και για το μπροστά στην οθόνη, εντάξει, συνολικά, γιατί το σχολείο είναι και εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά είναι και κοινωνικοποίηση. Είναι επικίνδυνο το να μπαίνει στην ατομική ευθύνη του κάθε ενός γονιού από τη στιγμή που το κράτος δεν έχει λύσει ζητήματα, δεν έχουν δοθεί κονδύλια αυτή τη στιγμή της πανδημίας για να λυθούν τα προβλήματά μας, να πέφτει στη δικιά μας ευθύνη αν θα το στείλουμε ή όχι. Εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι πρέπει να παρθούν όλα τα αναγκαία μέσα, γάντιες, αντισηπτικά, μάσκες, ισότιμα για όλα τα παιδιά, και καλούμε τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, τις ομοσπονδίες σε όλη την Αττική και τους γονείς που συλλογικά λειτουργούμε και λειτουργούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, να είναι έξω από τα σχολεία, να είναι τα μάτια και τα αυτιά, έτσι ώστε αυτές οι διαδικασίες να περπατήσουν και να τις διεκδικήσουμε όσο το δυνατό πιο ισότιμα για όλους τους μαθητές. Από εκεί και πέρα, να ρωτήσω, τώρα, το παιδί σας που είναι πρώτη γυμνασίου και τα γυμνάσια ανοίγουν, θα το στείλετε ή θα επιλέξετε το παιδί μου? Εγώ σαν πρόεδρος Ομοσπονδίας Γονέων θα είμαι έξω από το σχολείο όπως, με το σύλλογό μου, όπως με όλες τις ενώσεις, και θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε αυτά τα μέσα που απαιτούμε και όλο το προηγούμενο διάστημα λέγαμε να καλυφθούν από το Υπουργείο. Δηλαδή, για να το καταλάβουν, κυρία Βαλαβάνη, θα το στείλω το παιδί μου. Ωραία, με ποια προϋπόθεση? Γιατί καταλάβαμε ότι βάζετε μια προϋπόθεση. Λέτε θα είμαι απ' έξω και αν. Αν τι, αν δεν, θα το στείλετε?
Αν πει ποιο, αν δεν είναι τα μέτρα εκεί εκ των πραγμάτων, αν δεν υπάρχουν τα μέτρα, αν εκ των πραγμάτων 40, θα είμαστε εκεί με τους συλλόγους γονών και κηδεμόνων να διεκδικήσουμε, να πιέσουμε μαζί με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που και αυτοί το ίδιο ζήτημα θα διεκδικούν και θα θέλουν να αλλάξουν. Με το Υπουργείο μιλάτε, κουβεντιάζετε με το Υπουργείο. Αυτό ήθελα να καταλήξω, κύριε Παγών, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το Υπουργείο Παιδείας, ενώ συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, με τις ΔΟΕ, ενώ έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές αιτήματα και επιστολές να μας δεχτεί, και σαν ανώτατη συνομοσπονδία, αναμένουμε συνάντησή τους. Γιατί έτσι όπως συναντηθήκαμε και πριν μαζί τους και τους βάλαμε τα ζητήματα τα οποία δεν λυθήκαν, εντάξει, εκ των πραγμάτων ένα 20% των παιδιών δεν είναι στην τηλεκπαίδευση. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το παραδέχθηκε και η τηλεκπαίδευση θα περπατήσει, θα προχωρήσει, καταλαβαίνετε. Οπότε είναι και αυτά τα ζητήματα που τρέχουν. Και κάτι τελευταίο να σας επισημάνω, ότι από Σεπτέμβρη πρέπει άμεσα να δούμε ζητήματα και καλούμε και το Υπουργείο σε συνάντηση μαζί μας και για αυτό το θέμα. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, το μόνιμο προσωπικό εκπαιδευτικών από Σεπτέμβρη πρέπει να είναι στα σχολεία. Οι αναπληρωτές αυτή τη στιγμή πρέπει άμεσα να προσληφθούν. Εμείς δεν έχουμε κανένα περιθώριο όπως άλλες χρονιές που μέχρι Δεκέμβρη και Φλεβάρι δεν είχαμε φυσικούς διολόγους στα σχολεία. Αυτά είναι σημαντικά, μας, αυτά που λέτε είναι σημαντικά, κενά. Αλλά δεν είναι τις παρούσεις ακόμα. Τώρα. Ναι. Όχι, κύριε Παγώνη, εκτιμάμε είναι τις παρούσεις, αλλά δεν είναι τα κρίσιμα. Ναι. Να σας πω κάτι. Αν δεν πάμε τώρα μέτρα για προσλήψεις, έχετε δίκιο, αλλά να μαζί να κουβεντιάζουμε Σεπτέμβρη και να λέμε ότι από Οκτώβριο-Νοέμβριο δεν προλαβαίνουμε να βγουν οι εκπαιδευτικοί μας στην τάξη. Καταλαβαίνετε. Θα ξαναμιλήσουμε, κυρία Βαλαβάνη, να είστε σίγουροι, θα ξαναμιλήσουμε, γιατί είναι και άλλα θέματα που δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε. Όπως για παράδειγμα, αν πάνε. Μου επιτρέπετε, αν πάνε κάποια παιδιά για κάποια άλλα δεν πάνε, για ποιους προχωράει ύλη, για ποιους δεν προχωράει, τι θα γίνει με αυτές τις αποκλίσεις. Θα τα δούμε, θα σας έχουμε σύντομα. Αυτό μιλάγαμε, ισότιμα για όλα τα παιδιά εκπαιδευτική διαδικασία. Κυρία Βαλαβάνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είναι καλά τα παιδάκια σας και όλου του κόσμου.